Μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται όσοι συμπολίτες μας πηγαίνουν τις τελευταίες ημέρες στα γραφεία του ΟΑΕΔ προκειμένου να βγάλουν νούμερα για να γραφτούν στο Ταμείο Ανεργίας. Είμαστε εδώ από τις 6 ώρα το πρωί. Αυτό διονύζεται, παιδιά, εδώ και 10 χρόνια. Μας έχουν έξω σαν σκυλιά. Δεν μπορούν να βρουν μία άκρη. Ας μας δώσουν μία εξήγηση. Ερχόμαστε καθημερινά από τις 5 η ώρα το πρωί. Ναι. 2,5 ώρα βγαίνει ένας κύριος έξω, μοιράζει κάποια νούμερα. Γίνεται ένας χαμός γενικός. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ας αποφασίσουν να βρούμε μία λύση. Να καθόμαστε το πρωί. Ωραία, ερχόμαστε 6 ώρα το πρωί. Ναι. Είναι σωστό αυτό να ερχόμαστε από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα για ποιο λόγο? Ας καθόμαστε εδώ και έρχονται, μαζεύονται μετά και μπαίνουν και χωρίς σειρά. Περιμένουμε εδώ από τις 5.30 ώρα. Από τις 5.30. Και τι παραμένει. Το ατύχημα που είναι τώρα. Να το ατύχημα. Να σχηματίζεται το κόσμο. Είχαν βγει στο μεγανάκι και έρχεται ο ένας. Είχε υπάρχει ο άλλος από εκεί και μου εκτυπήσαν εδώ. 300 άτομα περιμένουν εδώ τζάμπα. Και δεν είναι ο άνθρωπος. 90 άτομα θα πάρουν νούμερα. Είστε μέσα στον δρόμο δηλαδή όλα τα άτομα. Εγώ είμαι στο μεγανάκι. Το μεγανάκι. Πού είναι το μεγανάκι από εκεί. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέμα ήταν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο εάν σε περίπτωση βγαίνουν κάποιοι ό,τι ώρα θέλουν αυτοί και δίνουν αριθμούς για όλους και αν δεν μπορούν την άλλη μέρα να περνάει για την άλλη μέρα και θα είναι πιο απλό. Για να μπορούν να εξυπηρετούνται και να μην έρθουν σε σειρά και να κάνουν σειρά. Απλώς να δίνουν τους αριθμούς, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να έρθει την ώρα που πρέπει. Έχω έρθει από τις 3 και 4 για να πιάσω σειρά τα μεσάνυχτα. Περίμενα εδώ, ήμουν η πρώτη. Όταν ήρθε 8 η ώρα, λέει θα έρθετε στις 2 και 4. Περιμένετε. Μα δεν μπορώ να περιμένω από τα μεσάνυχτα. Έφυγα, πήγα στο σπίτι μου με τα συγχωρήσει που λένε ότι τα κάνω πάνω μου. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά? Και τώρα έρχεται και μου λέει να περιμένετε εδώ. Είναι δυνατόν να περιμένουν? Καταρχήν θα λυποθυμήσουν. Άρα λοιπόν εσείς τι ζητάτε, να σας δίνουν νούμερα και να φεύγετε? Νούμερο θα πάω, δεν υπάρχει περιπέτωση. Είμαστε γραμμένοι σε ένα χαρτάκι που τα γράφαμε τα νούμερα. Είμαι η πρώτη και θα πάω πρώτη. Δεν με ενδιαφέρει τι περιμένουν οι άλλοι. Εγώ περιμένω 4 μέρες εδώ στη σειρά. Έφτιαξα τα χαρτιά μου. Και τώρα δεν δουλεύει η εκτύπωση, περιμένω να πάρω την εκτύπωση. Εγώ 4 μέρες περιμένετε εσείς. 4 μέρες στη σειρά με το, ζόρι το με το ζόρι πήρα νούμερο. Μάλιστα. Από τι ώρα έρχεστε 4 μέρες να πούμε? Από 7.30 ώρα, 8 η ώρα και είναι 80 άτομα. Μετά δίνει τα νούμερα, μένει χωρίς νούμερο. Είμαστε από τις 6 παρά, άλλοι είναι νωρίτερα, άλλοι είναι αργότερα. Όταν ήρθαν από τον ΟΑΕΔ 8 η ώρα, μας είπαν να έρθουμε τις 2 και 4. Τις 2 και 4 όμως περιμένουν 200 άτομα ώρα. Ενώ έρχονται τις 7 και τις 9. Και δεν υπάρχει σειρά, είναι 150 άτομα και περιμένουν. Και μετά έρχονται άλλοι κουνάμενοι, λιγάμενοι, δεν έχουν έρθει, έχουν πιάσει τη σειρά σε ένα παράνομο χαρτί που έχουμε γράψει για, δικό μας όφελος να μην περιμένουμε. Έρχονται κουνάμενοι, λιγάμενοι να μας πάρουν τη σειρά οι έξυπνοι τις 10 και τις 11. Γίνονται και επεισόδια δηλαδή εδώ. Ναι. Τσακώνεστε δηλαδή. Τίποτα. Συνέχεια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή άλλοι έχουν έρθει από την Πέμπτη, την Παρασκευή, την Τετάρτη και περιμένουν ακόμα οι άνθρωποι. Με αυτό τι πρέπει να γίνει? Ή δηλαδή πρέπει να στρώσουμε έξω να κοιμηθούμε εδώ πέρα τις 12 το βράδυ για να είμαστε πρώτοι το πρωί? Είναι για τα επιδόματα αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι για να πάρουμε νούμερα και να γραφτούμε αύριο στο ταμείο. Είμαστε από τις 3.30 ώρα. Η κυρία είναι από τις 3. 3 και 4. Γιατί να μην βγει ένας να μας δώσει τα νούμερα να πάμε στο σπίτι μας, παρά είμαστε μες στον ήλιο. Και αν έβρεχε, πού ήθελε να πάμε?